Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη βρίσκονται αυτή την περίοδο οι περισσότερε μαμάδε και στην Κρήτη εξαιτία τη γρήπη που έχει καθυλώσει στο κρεβάτι τα παιδιά. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον βλέπουμε τα τελειώματα, τα απόνερα τη γρήπη που πέρασε το, το χειμώνα. Και ίσω μια λίγο πιο προσωπική εκτίμηση ότι επειδή ο ΙΤΑ 3 2 που ήταν ο πρωταγωνιστή φέτο πηγαίνει πρώτα στου ηλικιωμένου, ενώ συνήθω γίνεται το ανάποδο, η πηγή, η πισίνα των κρουσμάτων είναι τα παιδιά, τα οποία μετά τα μεταφέρουν στου ηλικιωμένου, στι γεγιάδε και στου παππούδε. Φέτο πιθανά, αυτό είναι όμω ξαναλέω προσωπική εκτίμηση, να γίνεται το ανάποδο. Δηλαδή νοσήσανε πρώτα οι πιο μεγάλοι σε ηλικία, οι οποίοι σιγά σιγά το μεταφέραν και στα παιδιά και μετά σαν φωτιά, ειδικά στα ανεμβολία στα παιδιά που τα περισσότερα δυστυχώ είναι ανεμβολίαστα, μεταδόθηκε. Ο ο Παράκης συνιστά γονείς αρχικά να μην καταλαμβάνονται από πανικό, ενώ εξηγεί ποια είναι τα συμπτώματα της ανεξιάτικης γρήπης. Αν ε, τα συμπτώματα είναι σχετικά ήπια, ξαναλέω, δηλαδή ένας πονοκέφαλος, λίγο πόνο στην κοιλιά, ίσως μυαλγίες, καμιά φορά κάνει μειοσύτηδα που σημαίνει ότι ε, ε, πάσχουν οι μυς και γι' αυτό πονάν τα παιδιά και καμιά φορά δεν μπορούν να περπατήσουν και καλά, ε, αλλά με το που παίρνουν το αντιπηρετικό και κάποια υγρά ξεκουράζονται λίγο, συνέρχονται μέχρι να ξαναρθεί το επόμενο πυρετικό κύμα, τότε αυτό μπορούμε να το περιμένουμε με αρκετή ασφάλεια, τουλάχιστον ένα 24ωρο πριν να εξεταστεί από τον παιδιατρό του. Η ξεκούραση, το καλό φαγητό και η λήψη πολλών υγρών είναι τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να κάνουν οι μαμάδε, έχοντα παράλληλα υπομονή μέχρι να συνέλθουν τα παιδιά του. Αν τώρα το παιδί. Επιδεινωθεί, είναι πολύ πιο βαριά, δεν συνέρχεται εκτιμάται ξανά από τον παιδίατρο και πιθανά κάνουμε και ένα εργαστηριακό έλεγχο. Μέχρι τώρα ο εργαστηριακό έλεγχο που κάνουμε στην πλειοψηφία των παιδιών δείχνει ιώσει με πιο πιθανή τη γρήπη. Δεν ξεχωρίζουμε ποια ιός είναι πια, αλλά τις περισσότερες φορές αυτή την περίοδο είναι η γρήπη. Το σίγουρο είναι, όπως εκτιμούν οι παιδίατροι, ότι οι ιώσεις και η γρήπη οδεύουν προς το τέλος του όσο διανύουμε τους μήνες της άνοιξης. Η γρήπη κάνει το, το πικ το μεγάλο μάτι στο Φλεβάρη και το Μάρτι από τον Απρίλιο και μετά και από ό,τι ακούγεται ήδη από το Κέλπνο ήδη έχει πέσει πολύ πάρα πολύ τα, τα κρούσματα, το, το, κύμα δηλαδή εξασθενεί. Ε, Συνήθω από τον Απρίλιο και μετά που φτιάχνει και ο καιρό, σταματάνε πλέον τόσο έντονα οι ιώσεις των απνευστικού. Οπότε ναι, με το που θα φτιάξει ο καιρό, το πιο πιθανό είναι ότι θα υποχωρήσουν και οι ιώσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πριν σπάσετε τα τηλέφωνα καλώντας επίμονα τον παιδίατρο με τον πρώτο πυρετό, καλό θα είναι να περιμένετε για λίγα 24 ώρα.